έφτασε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου από τα Μάλια χθες το πρωί ως τροχαίο και τελικά μετά την επιμονή και την παρατηρητικότητα των γιατρών που περιέθαλψαν μια 25χρονη, προέκυψε ότι τα περί τροχαίου και πτώσης από μηχανάκι ήταν μυθοπλασία, καθώς η νεαρή γυναίκα είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες από το σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη. Η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, συνοδεία του συντρόφου της, και αποφάσισε να ανοίξει το στόμα της και να πει ότι είχε κακοποιηθεί, αφού οι γιατροί που την εξέταζαν, αναγνωρίζοντας τους μόλοπες και τις κακώσεις που έφερε στο πρόσωπο, στο πάνω και το κάτω άκρο της, πως είχε κακοποιηθεί, ζήτησαν από το συνοδό της να απομακρυνθεί από το χώρο και έμειναν μόνοι τους με το κορίτσι. Αυτή το αιτιολόγησε ότι έπαιξε με το μηχανάκι. Ο φίλος του, τέλος πάντων, ο γιατρός δεν, με τα σημάδια που είχε, τα κλινικά δηλαδή, δεν συμβαδίζανε με τη τόση από μηχανάκι. Και επειδή ήταν και ο συνοδός μαζί, ο οποίος αυτός είχε έρθει με το ΕΚΑ, αναγκάστηκε και τους έβγαλε απ' έξω όλους και συζήτησε με την κοπέλα, η οποία τελικά παραδέχτηκε ότι ήταν από χτυπήματα, τέλος πάντων. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έφτασε και αστυνομικός από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, καθώς η νεαρή γυναίκα ναι μεν αποδέχθηκε πως είχε κακοποιηθεί, αλλά αρνούνταν να υποδείξει το πρόσωπο που της είχε προκαλέσει τα τραύματα. Η 25χρονη με σύσταση των γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε για νευροχειρουργική εκτίμηση αλλά και αξονική τομογραφία στο Παχνί, ενώ σύσταση έγινε από τους γιατρούς και για εξέταση από ιατροδικαστή, τον οποίο πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η κακοποιημένη νεαρή γυναίκα δεν επισκέφθηκε τελικά. Εγώ θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια στους γιατρούς και τους δύο που επιμηθήκαν το περιστατικό. Κάμανε το καθήκον τους με ζήλο, θα μπορούσαν κάτι σαν να μην δώσουν και σημασία. Αλλά δεν το κάμανε. Έτσι προχωρήσανε στην, όπως οφείλουν βέβαια, έτσι στον τρόπο που είχε τις κακώσεις. Και είχαν την υποψία ότι δεν ήταν από πέσιμο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ευθύνη για την κακοποίηση ανέλαβε από μόνος το 26χρονο σύντροφός της, ο οποίος συνελήφθη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περίπτωση. Εδώ αντιμετωπίστηκε κανονικά σαν ένα περιστατικό με κακώσεις στο πρόσωπο. Σας είπα, η Γλασκόβη ήταν 15, νέο δείκτης της λειτουργικότητας του εγκεφάλου βασικά. Πάντως, εντάξει, εκκρίνανε οι γιατροί ότι έπρεπε να πάει να κάνει μια αξονίση. Παρά το γεγονός πάντως ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται είναι καθημερινά και στην Κρήτη, εν τούτης όπως όλα δείχνουν, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις σιωπής πίσω από πληθώρα περιστατικών βίας που δεν καταλήγουν ποτέ σε αστυνομικά τμήματα και καταγγελίες ή ακόμη δεν καταλήγουν ποτέ ούτε σε νοσοκομεία υπό το βάρος της αποκάλυψης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την υγεία των κακοποιημένων ατόμων.